Σήμερα ο Ιωνικός μας πέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη απέναντι στο Περιστέρι. Κάνε μας ένα σχόλιο γι' αυτό. Παίξαμε Ξαρπαδίο που θα πρωταγωνιστήσει φέτος στην Ορπαδίο με έμπειρα παιδιά και με μεγάλο ρόστερ. Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα πιστεύω για αυτό το παιχνίδι. Μπορούσαμε και κερδίσαμε. Δώσαμε χαρά στην ομάδα μας και στον κόσμο μας που ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικό σήμερα. Και πιστεύω να το δώσουμε και όταν ανέβει η ομάδα στην Ορπαδίο κατηγορία. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και ευτυχισμένοι. Είδαμε στιγμές σήμερα στο κλειστό γήπεδό μας με τους οπαδούς να κάνουν ένα ξέφρενο έτσι, πανηγυρισμό στο τέλος. Πώς ένιωσες γι' αυτό? Ήταν καταπληκτικά, είχαν κάνει μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Και ποιος δεν θέλει να παίξει σε αυτά τα παιχνίδια, και ποιος δεν θέλει να κερδίσει σε αυτά τα παιχνίδια. Ήμασταν εμείς οι τυχεροί, κερδίσαμε αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Και πιστεύω ότι πήγαν όλα καλά. Φυσικά θα θέλεις και τη στήριξη του κόσμου και στα επόμενα παιχνίδια. Αρχίζει διανομένη τη Τετάρτη που θα αντιμετωπίσουν τη Λευκάδα για τη συνέχεια το θεσμό του κυπέλου. Ως άμεσο συνεργάτη του κ. Μπονάρη, ποιο είναι το σχόλιο σου για τη Λευκάδα? Η Λευκάδα έχει στηθεί αυτή για να πρωταγωνιστεί στην Α2 με πολύ έμπειρα παιδιά, με μεταγραφές πολύ καλές, με πολύ καλό προπονητή. Πιστεύω ότι θα προετοιμαστούμε και εμείς κατάλληλα να μπορέσουμε πάλι στο γήπεδό μας να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας, στην ομάδα και να πιστεύω να γίνουμε πάλι νικητές. Ευχαριστούμε πολύ.